Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Panos Games. Όπως και σήμερα θα παίξουμε Late Shift. Είναι ένα παιχνίδι επιλογών το οποίο διαδραματίζεται στο Λονδίνο, όπου θα κάνουμε μια ληστεία και πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Οπότε καθίστε αναπαυτικά, πάρτε καφεδάκι και ελάτε να ζήσουμε παρέα μια ταινία. Μια ταινία δράσης, όπως έχουμε κάνει και πολλές άλλες στο παρελθόν, όπως Breakout 13, Bloodshot Nightbook και άλλες. Βλέπουμε από ψηλά θέα του Λονδίνου. Πραγματικά είναι λες και βλέπω ταινία. Κάποιοι λένε ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, ότι είμαστε κομμάτι μιας μεγαλύτερης εικόνας. Μ' αρέσει που είναι και έτσι κινηματογραφικό. Ίσως λέει έτσι φαίνεται από απόσταση, λέει. Αλλά από κοντά με τα μάτια ανοιχτά. Εγώ λέει δεν βλέπω κάποιο δείγμα που ταιριάζει, τέλος πάντων. Δεν βλέπω τίποτα, μόνο τυχαία πράγματα. Μιλάει προφανώς για το Λονδίνο, έτσι ξεκινάνε ταινίες, με έναν αφηγητή ο οποίος λέει κάποια πράγματα και μας βάζει έτσι στο πετσί των ρόλων. Με παρεξηγήσετε, λέει, δεν κρίνω κανέναν. Θέλω να πάω σπίτι, λέει, όπως όλοι. Ωχ, να είσαι εγωιστής ή να σε νοιάζουν και άλλοι. Να σε νοιάζουν και άλλοι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι εγωιστής, οπότε... Εντάξει, αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής μας. Φαίνεται κάπως down to earth, έτσι προσγειωμένος η φωνή του. Ακούγεται λες και είναι ο Jason Statham, ξέρω εγώ, αλλά πραγματικά φαίνεται σαν ένα μικρό παιδάκι. Ωχ, κάτι με 80% πιθανότητες λέει να πάω στο τρένο. Οπ, οπ, οπ. Συγγνώμη, είμαι αυτό το τρένο. Λοιπόν, επιβιβάσου τώρα στον αυτόνα. Λοιπόν, πω. Ρε φίλε, αυτός εδώ με πρίζει να του πω ότι το Bond City και θα χάσω. Ο τουρίστας στο Λονδίνο, τώρα θα χάσω το τρένο μου. Έχασα το τρένο μου εξαιτίας του τουρίστα, ρε φίλε. Υποτίθεται αν βοηθούσα, θα χάνα το τρένο. Αν πήγα να μην βοηθήσω, πάλι έχασα το τρένο. Οκ, αρχίζω και το πιάνω. Πάνω, διάλεξες, θες να σε... Ω, Φεράρι. Εδώ είσαι. Αυτό το παιχνίδι αρχίζει και μ' αρέσει. Λοιπόν, τι θέλω να πω, πρέπει να διαλέξω. Θα είμαι εγωκεντρικός, θα είμαι ιδιωτελής. Τι θέλω να είμαι. Πραγματικά, να πω ότι ο στόχος μου είναι η νίκη και μόνο η νίκη. Ποιος είναι ακριβώς ο στόχος μου? Πρέπει να το αποφασίσω την πορεία με βάση και λίγο την ιστορία και το χαρακτήρα. Α, η δουλειά του χαρακτήρα μου είναι σε πάρκινγκ, οκ. Okay. Είναι υπεύθυνος πάρκινγκ που όπως φαίνεται έχει δυνατά και ωραία αυτοκίνητα, αυτά που μου αρέσουν. Παίρνει την κάρτα του, έχει εδώ άπειρο καφέ για να περάσει νύχτα. Παιδιά, θυμίζει εμένα στο στρατό που είχα υπηρεσίες κάμερες. Ήταν ό,τι πιο βαρετό υπήρχε στο σύμπαν και δεν έπρεπε να κοιμηθείς. Οπότε για να δούμε τι κάνει ο φίλος μας τον ελεύθερο του χρόνο. Οχ, και εδώ είναι. Άστον Μάρτιν στο Range Rover. Ω, I8. Οχ. Παιδιά, φήμες λένε ότι παίρνει τα κλειδιά και μπαίνει απλά στα αυτοκίνητα μέσα, ξέρω, για να αισθάνεται ωραία. BMW i8, Aston Martin από δίπλα. Ναι, οκ. Ξέρεις τι, αυτό θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζω να μην το... Ποιος είναι αυτός? Κύριε, αφήστε σε μένα τα κλειδιά, θα στο παρκάρω. Οχ. Η οδηγός είναι η κοπέλα. Οκ, okay, συγγνώμη κυρία. Κανένα πρόβλημα. Δεν θα σου δώσω, λέει, tip. Αυτός ή αυτή, λέει. Οι επιλογές είναι πολύ μικρές, λέει. Μαζεράτη. Λέτε να του μπαίνουν ιδέες να κλέψει αυτοκίνητα. Αν μπεις στα αυτοκίνητα και να τα κλέψεις, μετά έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν είναι δικά σου, δεν μπορείς να τα μεταβάσεις. Βέβαια, τα κάνεις ανταλλακτικά. Να το και το πορσικό. Αλλά και πάλι δεν τη βλέπεις αυτοκίνητο 200.000 και λες, άμα το κλέψω θα βγάλω 200.000. Όχι φίλε, δεν πάει έτσι. Ευτυχώς δηλαδή δεν πάει έτσι. Αλλιώς δεν θα πάρκαρες ποτέ το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο δικός μας η ιστορία είναι κάτι πιο μεγάλο. Οχ, η δεσποινίδα από πριν. Ξέρεις κάτι λέει, όχι ακριβώς. Sorry για πριν, λέει, ξέρεις που υπέθεσα και όλα αυτά. Πιστεύεις το αγόρι σου είναι ένας... Oh. But, does have a nice car.
αλλά έχει καλό αυτοκίνητο. Παιδιά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, okay. Να έρθει μια τόσο κοητευτική κοπέλα να μιλήσει σαν υπάλληλο πάρκινγκ. Ποτέ, ρε φίλε, ποτέ. Αλλά ταινία, okay. Όπα, χρειάζομαι χάρη. Α, okay, παιδιά, έχει συμβεί. Έχει συμβεί, άμενη για χάρη. Χρειάζομαι τα κλειδιά της Μαζεράτη. Το ξέρει ο Dr. Brent. Φυσικά και το ξέρει. Τι έκανε κάτι κοινή άγχος. Φυσικά και το ξέρει. Ξύνεται λίγο, αλλά. Οχ. Okay, λέει, δεν το ξέρει. Είναι μυστικό, αλλά χρειάζομαι αυτά εδώ τα κλειδιά. Μόνο για σήμερα. Ωχ, παιδιά. Ναι ή όχι, γιατί. Λοιπόν, πες μου λίγο γιατί τα θέλεις, ρε φίλε. Πρέπει να ξέρω το χρειάζεσαι. Άντε, γεια. Παιδιά, σιγά μην τη δώσω τα κλειδιά, ρε φίλε. Τι, επειδή είναι λίγο μορφούλα, ξέρω εγώ και. Όχι, ρέμισε λίγο, εντάξει. Έβαλα ένα στοίχημα, λέει. Ένα ηλίθιο στοίχημα. Ότι θα κάνω πάρτι στη Μαζεράτη του. Ένα χιλιάρικο. Τα 100 είναι δικά σου, άμα αφήσει. Λοιπόν. 100. Τα 200. Σκληρός. Οχ, το δέχτηκε. Τα 300. Είπες τα 200 γρήγορα, άρα έχεις περιθώριο και για άλλα 7. Θα ήθελες να χάσεις ένα χιλιάρικο ή να χάσεις 700, για πες. Σε παρακαλώ εδώ, παίζουμε business τώρα, τι κάνω business. 200 σε μετρητά. Ξέχνα το. Ξέχνα το, σκληρός διαπραγματευτής. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να πάρεις ένα max 200 χιλιάρικα. Ξέχνα το. Οχ. Κάτι έγινε αστόρυβος. Για να ελέγξω τις κάμερες. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε. Οχ. Κάποιος είναι. Go check. Κατάλαβα, θα χάσω και τα 200 δολάρια σε μετρητά, αλλά γιόλο. Λοιπόν. Όχι γρήγορα αυτοκίνητα σήμερα, εντάξει. Τώρα, αυτός είμαι εγώ τώρα, παιδιά, ξεκάθαρα. Βασικά, βέβαια, εγώ δεν ζητούσα χρήματα. Απλά θα της έλεγα εντάξει, θα το παίζα καλούλης. Ή αν ήταν αυστηρή δουλειά, θα της έλεγα όχι, όσα λεφτά για μου δώσει δεν γίνεται. Απλά λίγο παίξαμε και με τους χαρακτήρες. Και βλέπω εδώ, παιδιά, ένα νίντζα. Όπα, ρε. Παιδιά, κατέβηκε νίντζα από τον αεραγωγό τώρα. Οχ, οχ, οχ. Έλα εδώ, μου κάνει. Κατάλαβα, σαν το Nightbook θα πεθάνω. Λοιπόν, ρίξε το. Δεν θα χάσουμε τώρα τη ζωή μας. Ναι, εντάξει, δεν θα. Οχ, μπες στα μάξι. Οχ. Να μπω στα μάξι. Σου φαίνεται ότι μπορώ να οδηγήσω, λέει. Οχ. Ωρε φίλε, λοιπόν είναι αυτός εδώ τύπος τώρα κομμένος και μου λέει θα με βοηθήσει να οδηγεί. Να. Όπα ρε! Baby driver, παιδιά, δεν έχετε δει την ταινία. Θα αναλάβω ο ρόλος του baby driver. Κοίτα δεις. Ένας τύπος τώρα σε στοχεύει με όπλο. Η ζωή σου είναι πάνω απ' όλα. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ζωή σου είναι πάνω απ' όλα. Θες να οδηγήσω, θα οδηγήσω. Τώρα να πεις στο δικαστήριο τι θα πεις. Στο δικαστήριο σε πιάσουν, θα σε. Δηλαδή. Drive, run, τίποτα. Drive, παιδιά, τι ήταν να τρέξω τώρα. Πού να τρέξω, να σκοτωθώ τώρα. Θα με σκοτώσει, όχι, παιδιά, είναι παιχνίδι επιλογών. Δεν θα το παίξουμε ήρωες. Με απειλή. Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν σημεία που θα μπορώ να ξεφύγω στην πορεία, αλλά και απ' την άλλη, δεν θέλουμε και λίγο δράση. Δεν θες και λίγο δράση να οδηγήσει ένα i8. Θέλεις και λίγο δράση. Για να δούμε πού θα πάμε. Χαλαρότητα, ανοίγει την πόρτα. Τώρα ο δικός μας αν ήθελε έτρεχε, δεν έτρεχε. Οχ, μένεις εδώ που είσαι. Φίλε, είμαι ένας απλός φοιτητής, δεν έχω λεφτά, λέει. Η οικογένεια μου δεν έχει λεφτά, δεν σου ανήκω τίποτα, λέει. Δεν σου ανήκω, λέει. Do it, έλα. Κατάλαβα. Καλά θα πάει αυτό. Κοίτα δεις, κάποιες αποφάσεις έχουν σημασία. Είναι αποφάσεις δικές σου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αποφασίσω το αν έχω ένα τύπο για να με σημαδεύει με το όπλο, ρε φίλε. Οχ. Με πήγε. Ποιος είναι αυτός, λέει. Ο νυχτερινός φρουρός.
Παιδιά, φήμες λένε ότι με πήγε τώρα στη συμμορία Fast and Furious. This is your idea of a slick operation. Dripping DNA all over the place. Kidnapping the first innocent bystander. I got the car, didn't I? It's outside. Πήρα τα μάξι, λέει, δεν είναι. Απήγα... Who the hell's gonna drive? Because you're clearly not. Έπεσε από ψηλά, λέει, και έσπασε το χέρι του. It has to be four people. There is no way. Πρέπει να είναι τέσσερα άτομα σίγουρα. I'm well aware of how many people it has to be. Γενικά αυτοί έχουν φτιάξει από ό,τι φαίνεται μια τρομερή ληστεία και τώρα... We have one window of opportunity. Τι κάνει ρε, η άλλη του τυλί, το χέρι με γάζα, δεν του έχει φύγει απ' έξω όλο το κόκαλο, ούτε αντισυσυπτικά, ούτε τίποτα. Ψάχνουν κάποιον αντικαταστάτη για τη δουλειά. Τώρα να προσφερθώ εγώ για να πω παιδιά, ναι λέει, και αυτός, πώς το βλέπεις. Ωχ, λοιπόν, πρέπει να το παίξω άνετος. Λοιπόν, ήρεμα. Steal away, protest, να διαμαρτυρηθώ λίγο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το diphenoxin. Καλά, θα μείνω ακίνητος, έλα. Οχ, δεν το απαντάει κανένας. Αυτός λέει πρέπει να το κάνει. Καταλήξαμε να μπούμε σε μια ληστεία κατά λάθος. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη ταινία, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, πραγματικά λέει, δεν με νοιάζει να πάρω το μερίδιό μου. Δεν τον έχουν ρωτήσει καθόλου, δεν έχουν ρωτήσει με να θέλω να πω στην παρανομία, τίποτα. Λοιπόν, εγώ την κερδίζω, έλα πάμε στο ψητό αφού θα γίνει. Εγώ τι κερδίζω, what? Όπα, λέει, μην πουσάρεις την τύχη σου. Όχι ρε, φίλε, θα την πουσάρω. Εγώ αναλαμβάνω, λέει, το ρίσκο το δικό του, θέλω το δικό του μεράδιο. Θα αξίζει. 50-50 τον έβγαλα απ' έξω. Άντε, γεια. Οχ, fair share achievement. Εντάξει, ξέρεις κάτι, δίκιο. Ήθελα περιπέτεια, δεν ήθελα απλά να είμαι ένας φρουρός νυχτερινής τέτοιο. Ήθελα να κάνω κάτι σημαντικό. Όπα, χιέξι είναι αυτό τώρα. Ωρε, φίλε, για μένα είναι αυτό το game, παιδιά. Για μένα είναι, τέλος. Οπότε τι κάνω μετά, λέει. Να κάνω τον κόλπο και να τους καταδώσω ή να το βουλώσω για να πάρω τα χρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά εναλλακτικά τέλη, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία που βλέπουμε. Θα μπορούσα να έχω κάνει άλλες επιλογές. Στην πορεία θα κάνω άλλες επιλογές καθοριστικές. Και πολλοί μου λέτε παίξε και τις άλλες επιλογές, αλλά δεν ξέρω. Συνήθως θέλω να επιλέγω το δικό μου μονοπάτι σε αυτό, έτσι. Ένα και μοναδικό. Παρ' όλα αυτά, αν σας αρέσει, μπορούμε να το σκεφτούμε. Λοιπόν. Ξεκίνησε μια ήρεμη νύχτα και τώρα καταλήξαμε να είμαστε James Bond. Απλά λέει, πες μου τι κάνουμε. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος. Α, κάτι Κινέζοι λέει για να πάρουν κάτι πορσελάνες, οι οποίες είναι δικές μας που τσάνηκαν για 100 χρόνια. Α, Rio Acquire, για να πάρουμε πίσω. Είμαστε εδώ για να τους σταματήσουμε να το πάρουμε πίσω. Κύριε, ορίστε τα κλειδιά του κλεμμένου αυτοκίνητού μας. Άντε τη χερούλη, και με κοπέλα θα φύγεις από εδώ. Σταμάτησα να κλέβω, λέει, για να μελετήσω. Το μόνο που θα... είσαι υπερβολική, μιλάνε για το ποιος κλέβει, ποιος έχει δουλειά και όλα αυτά. Είστε υπερβολική, παιδιά. Αν διαβάσεις, πέρασες πανεπιστήμιο και θέλεις να δουλέψεις, θα δουλέψεις. Λοιπόν, agree, συμφωνώ τώρα. Ούτε τώρα άκουσα τι είπε. Ούτε άκουσα τι είπε, τέλος πάντων. Θα τους ανακουφίσουμε, λέει, από το βάρος των χρημάτων τους. Είναι και αυτό μια προοπτική, αν θέλεις να το πιστέψεις. Ξεκίνησε η δημοπρασία. Όπα. Πινκ πονγκ πήραμε, όχι κάνω. Είναι αυτό από την πλασία που λέει bet 1, bet 2. Α, κάνω πως μιλάνε. 9 και 22, 22, 25. Ωπα, βλέπεις το Joy, λέει, είναι η τρίτη σειρά αριστερά. 94, 94 παρακαλώ. 95, 950 βασικά, 960. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα πουλήσω. Θα πουλήσω.
Αυτό, 950 χιλιάρικα. Κάποιος αγόρασε 950 χιλιάρικα, αυτό εδώ. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν είχα αυτά τα χρήματα, λέει, δεν θα... Οχ. Αδερφέ, απλά μην μιλάς, βρωμάς φτώχεια, του λέει αυτή. Οι τύποι ξοδεύουν ένα εκατομμύριο, ξέρω, για να πάρουν κάτι αντικείμενα, κάτι ξυρτάρια. Όπα. Όπα, η Κέιτ είναι η expert και θα μας πει για αυτό εδώ το κοιμήλιο. Όπα. Αυτό εδώ είναι ένα καταπληκτικό, τρομερό δείγμα. Αυτό εδώ που βλέπετε. Δεν είναι ποιητή κούπα, αλλά άμα ήταν ποιητή κούπα θα είχε όλη την αξία. Και αν ήταν ποιητή κούπα θα την έβρισκες κάτω στην περιγραφή στο Creator Shop. Σεμπάστιαν, σε παρακαλώ, κράτησε το. Είναι καταπληκτικό δείγμα. Εδώ είναι ο ιδιοκτήτης, ο Μίστερ Σάμουαλ. Και θα δωρήσει το 50% από τις πωλήσεις σε ένα φαντ αποκατάσταση κινέζικων έργων τέχνης. Καλό. Λοιπόν, τι σου είπα να μην μιλήσεις. Λοιπόν, εγώ δίνω 10 ευρώ για αυτό. And I would like to start the bidding, please, at 2 million pounds. 2 εκατομμύρια! Thank you, madam. 2 million I have to my left. 3 I'm looking for. 3! 3 at the back. Thank you, sir. Do I hear 4? Τι 4? 4 to the lady. Thank you, madam. 4 εκατομμύρια, κυρία. Τόσο πολύ το θέλει. Αλλά λέει, παίρνουμε το 25% την τιμή, λέει, έτσι δεν είναι, οπότε λέει, κάτσε να την ανεβάσουμε. 6. Ακόμα πουθενά, λέει, στο βάθος 7, όπα ρε. Μέι, λέει, σταμάτα, δεν του συμφέρει, παιδιά, να κερδίσουν. Οχ. Ματ, σταμάτα την. Σταμάτα, φίλε, δεν μπαίνεις παραπάνω. Οκ. Τις λέει αλγοριθμικά, κόλπα και όλα αυτά. Τις λέει με βάση τις πιθανότητες, λέει πόσες πιθανότητες έχουμε, πουλάω. Μη. 9 πουλα, τέλος. Τι κρατάει με το ζόρι. Μπράβο, έλα, 9 εκατομμύρια, φίλε, αξίζει. Το 23% πήραμε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ άκουσα την ομάδα. Η ομάδα μου έλεγε να τη σταματήσω. Η λογική μου έλεγε να τη σταματήσω. Κανείς άλλος δεν πόνταρε. 9 εκατομμύρια δεν είναι καθόλου άσχημα. Ο κόσμος λέει δεν ξέρει από μαθηματικά, βέβαια. Εγώ ξέρω. Ό,τι πεις, η απληστία, φίλε, δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, ο Τζεφ καλεί, λέει, ένα ταξί από κάτω. Oh. I'm sorry, I'm gonna do what? Just follow Jeffrey's instructions, darling. Θα βγάλετε από τη μέση τους. Όπα ρε. So what do I do? Do I play along and try and get out of this later? Or do I try and stop this little crime wave dead in its tracks? Do I stall, παιδιά, δεν με νοιάζει. Εγώ έχω ψηθεί τώρα στην ιστορία. Δεν θέλω να αποδράσω. Θέλω να κάνω την ληστεία, ρε φίλε. Τέλος. Από όλες τις πιθανότητες, πώς κατέληξα εδώ. Σου λέω, μου είπε το παιχνίδι ότι ξέρεις τι, μπορεί να προσπαθήσεις να πατήσεις stop, να φύγεις τέλος πάντων, αλλά... Ωχ. Λέει, είχες πολύ καλά που τη σταμάτησες, λέει. Όπα. Τους ενημερώνω ότι αρχίζουν και πακετάρουν το προϊόν, την προσελάνη, ξέρω εγώ, τα χρήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν. Μόλις πει ο Σάιμον, κάνουμε επίθεση. Simon. Σε μια μέρα, παιδιά, τον εκπαιδεύουν να γίνει κατάσκοπος James Bond, εντάξει. Στην σκολπάκι και με καθρέφτη στη γωνία. Ετοιμός. 3. Να ενημερώσω τον φρουρό ή όχι. Play along, ρε, έλα, άσε το φρουρό τώρα, πάμε να πάρουμε τα λεφτά. Έλα, έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Οχ,
Stop right there, sir. Ρωπό, ο κατσαφατοντούνας μου, περίμενε, αυτό είμαι από όλη την παροχή, περίμενε, τι κάνεις εσύ. Καλησπέρα, απλά χάθηκα και έψαχνα την τουαλέτα. Ωπα, 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 sorry, αδερφέ. Περίμενε, περίμενε, θα πνιγεί με τον ντόνατ. Α, όχι, εντάξει, εντάξει. Οχ. Οχ, οχ, οχ. Οχ, το τρόλεϊ, το τρόλεϊ, το τρόλεϊ. Αδερφέ, αδερφέ, περίμενε. Όχι, είδες πολλά. Είδες πολλά, αδερφέ. Έλα εδώ, ρε. Sorry, λοιπόν, απλά κοιμήσου. Μην το πνίξεις. Μην το πνίξεις. Βάλ' το για ύπνο. Παιδιά, το βάζεις για ύπνο διακριτικά. Οχ, το παρακάνει. Νομίζω το παρακάνει. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά και η φυλακή είναι... Με κοιτάει, φλερτάρουμε με τη φυλακή. Δεν τον έπνιξα, να ξέρετε, το σταμάτησε λίγο την κυκλοφορία και τον έπεσε για ύπνο. Δεν ακούστηκε κλάκα, ας πούμε, στο τέλος. Το πήραμε! Ναι, ρε, δεν θα το άφηνα με τίποτα. Αν έφερε να το τρώλε, γεια σας, ρε. Πρέπει να είμαι γρήγορος πάντως. Πατάω τις αποφάσεις. Καλά, έχει τιλτάρει ο δικός μου. Δες πως τον κοιτάει τώρα, είναι μέσα στα νεύρα. Είναι μέσα στα νεύρα και το κατανοώ. Πρέπει να βάλετε τους κωδικούς ταυτόχρονα, λέει. Οχ. 309-220. Ωραία. 309-220. Πάμε. Λοιπόν, 309. Το σωστό κωδικό, βρε. Τι? Λοιπόν. Ταυτόχρονα. 3-2-1. Φάτα το. Το παιχνίδι μου δίνει πάρα πολλές φορές να κάνω σαμποτά στον εαυτό μου, αλλά ρε φίλε, αφού πάει πάρα πολύ καλά το σχέδιο. Πάει πάρα πολύ, θα πληρώσει το παιδί τις σπουδές του. Θα γίνει επιτέλους και αυτός ένας εξαίσιος μαθηματικός, δεν ξέρω τι σπουδάζει. Η BMW, πώς το λέω, χορήγησε αυτό το project. Πάει 8, όχι 6, εντάξει. Μα κάνει να χορηγούσε και εμένα, γιατί μου αρέσουν οι BMW, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, αλλά ξέρω εγώ, άμα είσαι στην BMW, στείλε μου ένα mail. Ξεκίνησε καταδίκουση. Ο δικός μου του αρέσει ή δεν του αρέσει αυτό που βλέπει. Αν θέλεις να με αφήσεις πάντως να οδηγήσω, έχω μεγάλη εμπειρία. Δεν το περίμενα να πάει τόσο smooth. Ο δικός μου φοράει ζώνη. Τα έχει λίγο χρειαστεί. Κόλλα 5. Έλα, έλα, κόλλα 5. Εδώ που φτάσαμε τώρα, κόλλα 5. Έλα, έλα, αλήθεια, λέει. Δεν περίμενα ότι θα τα πας τόσο καλά, αλλά τέλος πάντων. Από ό,τι φαίνεται, σου αρέσει να παίζεις από το παιχνίδι. Έλα, μωρέ, μου αρέσει λίγο. Εντάξει, για λίγο πως μου αρέσει. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, 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 μου αρέσει. Εν τω μεταξύ, μήπως αν στην αρχή του παιχνιδιού έλεγα την άλλη να πάει τα μάξι, να πάρει τα μάξι, μήπως έβρισκε την άλλη ταυτόχρονα και γινότανε. Ξέρεις, όλες αυτές οι ιδέες τώρα περνάω στο μυαλό μου για όλα αυτά τα εναλλακτικά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να έχουν παιχτεί. Αυτό σκέφτομαι, ότι ίσως ακόμα και από την αρχή. Αν πήγαινε η άλλη στη Μαζεράτη, πήγαινα και εγώ, ίσως μας πέραν και τους δύο ή γινόταν άλλο σκηνικό, ίσως αυτή η κοπέλα πέδαινε. Τόσες επιλογές. Ωραία, φίλε, τι ωραίο. Τι ωραίο αυτό εδώ το σημείο με τα λευκά φώτα. Εντάξει, από ό,τι καταλάβατε, παιδιά, ξεκίνησα να παίζω αυτό το παιχνίδι επειδή είδα το τρέιλερ και το τρέιλερ είχε αυτές εδώ τις αμαξάρες και εγώ ήθελα να παίξω με αυτές τις αμαξάρες. Ωπα, πού ζερε καρεκλά. Φήμες λένε στο τέλος θα με προδώσουν, μπορεί και να με σκοτώσουν γιατί τους εμπιστεύομαι. Είναι και αυτό μια πολύ καλή απάντηση. Είναι κλέφτες. Γιατί να μου δώσω το μερίδιό μου, τώρα που το σκέφτομαι αρχίζω και πιστεύω ότι θα με κλέψει στο τέλος. Παιδιά, όλα πήγαν καλά, ρε. Απλά παρέτησαν τα αυτοκίνητα, τα κλεμμένα, μπήκαν στο βανάκι, γεια σας. Μου θυμίζει ξεκάθαρα κάτι αποστολές που κάνουμε στο GTRP με πηγασάρα. Λοιπόν, δεν εμφανίζουμε, λέει, καθόλου το μπολάκι, εντάξει. Ωπα, τι κάνουμε για αυτό τον κομμωδό. Θα το σκοτώσουμε, λέει. Ωπα, ρε. Λοιπόν, Τζέφρι, δεν είναι σοβαρός. Ωπα, ρε. Τώρα ξεκινάει η ιστορία. Για επόμενο βίντεο σας προτείνω να τσεκάρετε αυτό. Το Bloodshore είναι ένα παιχνίδι επιλογών της ίδιας εταιρείας όπου διαδραματίζεται μια ιστορία σε ένα μπάτρο αγιάλ νησί. Είναι τρομερή σειρά. Είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει και μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια.